Τι και αν το θερμόμετρο έδειχνε κάτω από 10 βαθμούς Κελσίου και ο βοριάς τρυπούσε κόκαλα, οι χειμερινοί κολυμβητές της Πάτρας, αψηφώντας το κρύο, έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους με την απαραίτητη βουτιά στη θάλασσα του Ακταίου στο Ρίο. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά! Δεν ήταν λίγοι και αυτοί που βρέθηκαν στην παραλία για να ευχηθούν τα χρόνια πολλά, κοιτώντας με κομμένη την ανάσα στα παγωμένα νερά τους χειμερινούς κολυμβητές να απολαμβάνουν τον μπάνιο τους. Καλούμε να έρθει κι άλλος κόσμος και να ευχηθούμε χρόνια πολλά και καλή χρονιά και υγεία και ειρήνη και ευημερία στον κόσμο. Στο πλαίσιο της κοπής της πίτας δόθηκαν τιμητικές πλακέτες στην Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Ρίου και στον πατέρα Ειρηναίο Σωτηρόπουλο για την προσφορά τους. Νομίζω ότι οι χειμερινοί κολυμβητές είναι παράδειγμα προς μίμηση, γιατί είναι πολύ τολμηροί. Έτσι, και χρειάζεται τόλμη. Επομένως, να παραδειγματιστούμε από τους κολυμβητές και με τόλμη να αντιμετωπίσουμε και εμείς τη ζωή. Εγώ να πω ότι για την τιμή που μου έκαναν σήμερα να με τιμήσουν δηλαδή με την πλακέτα, ότι αυτονόητο είναι αυτό που κάνουμε, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, έτσι. Και θα πω για άλλη μια φορά ότι αυτό αξίζει να την παίρνουν οι εργαζόμενοι του Δήμου. Και τους εύχομαι και εγώ από βάθους καρδίας υγεία, δύναμη, πάντοτε αυτό το θάρρος και την τόλμη που έχουν και σε αυτή την ασχολία τους να το έχουν και στη ζωή. Και όπως δεν αψηφούν τα στοιχεία της φύσης, αλλά τα σέβονται, έτσι να μας διδάσκουν και εμάς αυτόν τον σεβασμό και στις παραλίες και γενικότερα σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής. Μάλιστα, η κυρία Γιάννη Τσοπούλου είναι και η ίδια χειμερινή κολυμβήτρια. Χειμερινή κολυμβήτρια είμαι, για να πω την αλήθεια. Λοιπόν, αλλά αν είχε ήλιο χωρίς αέρα θα το τολμούσα. Εδώ είναι πιο τολμηρή. Η θερμοκρασία του νερού ήταν περίπου στους 15 βαθμούς Κελσίου, όμως η πραγματική δοκιμασία ήταν το ντουζ, καθώς το νερό εκεί ήταν πολύ πιο κρύο. Το ντουζ έχει στους 5 βαθμούς και η θάλασσα 13, 12, είναι το διπλό και 2,5 φορές απάνω. Αλλά μας αρέσει και το έχουμε συνηθίσει και καλούμε να γίνει ακόμα πιο μεγάλη οικογένεια. Όσο μπορούμε να συντηρούμε και το κιόσκι που πάθαμε μια ζημιά, ήρθε η κυρία Αντιδήμαρχος, μας θύμισε με την παρουσία της και εύχομαι όλων να πάνε προς το καλύτερο, γιατί όσο πάει η οικογένειά μας και αυξάνεται. Όλοι τους ευχήθηκαν και του χρόνου με ακόμα περισσότερα μέλη να απολαμβάνουν τις χειμερινές βουτιές.